Φαίνεται ότι τα fake news στα Ισραηλίτικα τα υιοθετεί το Πασόκ πολύ χειρότερα μέσα στη Βουλή. Πρώτον, είσαστε αδιάβαστος και απαράδεκτος. Μας λέτε τώρα ότι δεν λέμε εμείς για ποινικές ευθύνες. Διαβάσατε την πρόταση. Δεν την διαβάσατε. Τι διαβάσατε. Διαβάστε την πάλι. Διαβάστε την πάλι. Καθαρό είναι, καθαρότατο. Και ξέρετε κάτι, σανίδα σωτηρία ζητάτε εσείς. Με διαδικαστικά κόλπα για να αποφύγετε τις τεράστιες ευθύνες που έχει το κόμμα σας, στο κόμμα σας για το θέμα των σιδηροδρόμων και για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Μην απαντάτε. Εγώ σας διέκοψα. Σας άκουσα να λέτε ψέματα και δεν σας διέκοψα. Ακούστε. Παρακαλώ, όχι διάλογο. Κύριε Παφίλη. Μην απαντάτε. Κύριε Μάτζο, παρακαλώ. Σας ακούσαμε προσοχή. Παρά τα τερατώδη που είπατε εδώ μέσα. Για να αποφύγετε αυτές τις ευθύνες. Και είστε και αδιάβαστος. Ξαναδιαβάστε. Δεν μπορεί να βγαίνετε και να λέτε ότι εμείς δεν μιλάμε για πολιτικές, για ποινικές ευθύνες. Σοβαρολογείτε. Διαβάστε το. Και μάλιστα βάζουμε και αυτά που ζητούν και οι οικογένειες των θυμάτων. Που είναι συγκεκριμένα και αυτά. Απλά προσπαθείτε. Έχει σανίδα σωτηρίας, μα και μιλάτε για το κουκουέ. Καλά, ποιοι μιλάτε. Ποιοι μιλάτε. Τι έχουμε φαϊλωτούς. Εσείς κυβερνήσετε δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίσατε το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης κυβέρνησης. Και μας λέτε για σανίδα σωτηρίας. Εσείς δεν είστε σανίδα σωτηρίας. Είσαστε υπεροκιάνιος σωτηρίας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω τίποτα άλλο. Και στην πρότασή σας δεν γράφετε πουθενά για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Παρόλα αυτά, επειδή είμαστε καθαροί εμείς και έχουμε υποσχεθεί να υλοποιήσουμε το σύνθημα, Μα πώς κάνετε έτσι. Σαν να σας πατάνε στο σβέρκο, σαν κοκόρια. Τι πάτε να κρύψετε. Μην μιλάτε, γιατί μιλάτε. Μιλήσαμε εμείς. Παρά τα ψέματα που είπατε. Λέμε λοιπόν ότι εμείς υλοποιούμε αυτό που φώναζε ο κόσμος. Τι έλεγε ο κόσμος. Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Των νεκρών εμείς θα γίνουμε φωνή. Αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό υλοποιούμε. Το υποσχεθήκαμε. Ήμασταν οι πρώτοι που κινητοποιηθήκαμε και που είπαμε ότι είναι έγκλημα προδιαγεγραμμένο. Και αφήστε τα υπόλοιπα τα κόλπα. Γιατί τα ονοματεπώνυμα θα πούνε όλα και είναι και τα δικά σας μέσα τα ονοματεπώνυμα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Θα τα πούμε στην εξεταστική. Θα τα πούμε στην εξεταστική και τα επώνυμα και όλα. Είναι και τα δικά σας μέσα. Αυτό θέλετε να κρύψετε. Τώρα και είναι η ντροπή σας να διαστρεβλώνετε και να λέτε τέτοια πράγματα. Ποιοι δηλαδή. Ποιοι αλήθεια. Δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία στην ίδια κυβέρνηση. Με υπουργούς. Τρία μνημόνια με φαλκές πλατείες υπογραφές. 70% των νόμων την προηγούμενη. Και τώρα μάλλον θα πάτε 90%. Από ό,τι φαίνεται, αν συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό. Άρα, καθρέφτη.